Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Βουλής Βήμα μεταδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με αφορμή τις εργασίες της Ολομέλειας του Οκτωβρίου. Πλούσια η ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν το Σώμα, με έμφαση στα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις επιπτώσεις από την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, το βέτο της Γαλλίας στην ενταξιακή προοπτική Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, το Brexit, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον απολογισμό της Επιτροπής Juncker. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τους ευρωβουλευτές μας. Είναι η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ από την Νέα Δημοκρατία, ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλώς ήρθατε, κυρία Βόζεμπεργκ. Μάλλον καλώς σας βρίσκω εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Κουλούρη. Εγώ που είστε εδώ κοντά μας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από το Κίνημα Αλλαγής, Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Γεια σας, κύριε Ανδρουλάκη. Και ο Γιώργος Γεωργίου, Κύπριος ευρωβουλευτής από το ΑΚΕΛ, ομάδα Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ που είστε εδώ για να τα πούμε. Στον απόϊχο μιας συνόδου, η οποία ήταν σημαντική, είχε πολλά θέματα στην ατζέντα. Ήταν η πρώτη σύνοδος για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, κυρία Βόζεμπεργκ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την γειτονιά μας. Έχουμε πολύ δύσκολες ισορροπίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε στη γειτονιά μας, κυρία Κουλούρη, και έχουμε και ανοιχτούς λογαριασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις παλινοδίες του Προέδρου Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε την απόρριψη της έναρξης των ενταξιακών συνομιλιών για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Κάτι το οποίο οδήγησε σε κάποιες εξελίξεις και σε πρόορες εκλογές. Ακόμη δεν τις έχουμε δει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός ότι προκήρυξε εκλογές ο Πρόεδρος Ζάεφ και μάλιστα μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, που προφανώς αναμένει και τις επόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση αυτό ανακόπτει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση σε δεύτερο στάδιο στα Δυτικά Βαλκάνια, κάπου θίγει τη γειτονιά μας για τη σταθερότητα και βέβαια δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου δεν πηγαίνει καλά. Το λέμε γιατί εμφανίζεται η Γαλλία, που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, συνοδά της Ολλανδίας και της Δανίας, να δείχνουν με μια μειοψηφία, λόγω της ομοφωνίας, να αποτρέπουν από ένα εγχείρημα το οποίο είχε κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογηθεί. Πέρα από τη διεύρυνση όμως, να μείνουμε λίγο στα της περιοχής μας, γιατί έχουμε αυτή την αστάθεια των τελευταίων ημερών, κρίσιμες συναντήσεις. Έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες επηρεάζουν σε δύο μέτωπα. Και στο ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΣ και στο προσφυγικό ζήτημα. Το βασικότερο και το σοβαρότερο, κατά την άποψή μου, και εδώ το συζητούμε πρόβλημα στη γειτονιά μας, δεν αφορά τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια, όσο στη συμπεριφορά του Ερντογάν, τόσο ως προς την αμφισβήτηση. Το ζούμε τώρα χρόνια και τώρα πια τυποποιείται, συγκεκριμενοποιείται η ανάγκη του, όπως το επιδιώκει, να μετέχει στο ενεργειακό παιχνίδι, θίγοντας την εθνική ακεραιότητα, την κυριαρχία ουσιαστικά της Κύπρου. Έτσι, για να λέμε, να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα νησί που είναι υποκατοχή και εισβολή. Αυτό πάντα καταδικάζεται, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει λύση. Και βέβαια την εισβολή του στη Βόρεια Συρία, αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει και το οποίο δρομολογεί. Δίστανται οι απόψεις, αν μέχρι στιγμής που συνομιλούμε είναι κερδισμένος ή χαμένος, διότι ουσιαστικά ενεργοποίησε και ενδυνάμωσε το ρόλο του Άσαντ στην αγκαλιά του Πούτιν. Αλλά από την άλλη, φαίνεται να υπάρχει μια εγκατάλειψη του κουρδικού πληθυσμού και να επιχειρεί αυτή την εθνοκάθαρση με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Με τη στάση του κυρίου Τραμπ, γιατί έχουμε ξεχάσει σε κάθε επίπεδο την διπλωματία. Ο οποίος έδωσε το πράσινο φως στην αρχή, μετά γύρισε πίσω. Προχτές είδαμε το τραγελοφικό και το γελίο, θα μου επιτρέψετε να πω, τη σκληρή έκφραση τριών επιστολών του ιδίου ανδρός, με τις οποίες τη μία αυτοαναιρείται από την άλλη. Μια ναι, μια όχι. Αυτό δείχνει μια αμφισβήτηση πλέον και του Προέδρου Τραμπ από το εσωτερικό του ακροατήριο, από τους Ρεπουμπλικάνους, από τους Δημοκρατικούς. Έχει έρθει σε ρήξη. Οι εκπρόσωποι του ακυρώνονται από τα λόγια του ιδίου. Αυτό όμως αφορά στο ρόλο της Αμερικής, που μας επηρεάζει μεν άμεσα. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή τα βάλαμε όλα στην πρώτη έτσι προσέγγιση, κυρία Κουλούρη, θεωρώ ότι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Πρόεδρος Ερντογάν. Και βέβαια στην Ελλάδα, παρά το γεγονός
γεγονός ότι άλλαξε μια κυβέρνηση, έχει ένα ευρωπαϊκό πρόσωπο, έχει μια άλλη πολιτική, έχει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, κορυφώνεται το πρόβλημα στο μεταναστευτικό, η διαχείριση του οποίου είναι ανέφικτη την επόμενη μέρα, χωρίς ουσιαστική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Ανδρουλάκη, να το πιάσω το νήμα από εδώ. Ποια θα πρέπει να είναι η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια μπορεί να είναι η απάντηση στις μαξιμαλιστικές τακτικές του Ταγίπ Ερντογάν? Καθαρά στο κείμενο του Συμβουλίου για τα θέματα της Κύπρου έχει μια πιο σκληρή προσέγγιση και λογικό είναι, διότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες αυτές οι παράνομες ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ θίγουν το πλαίσιο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή η Τουρκία έχει μια υποένταξη χώρα, ουσιαστικά αφισβητούν κάθε είδος σχέσεων καλής γειτονίας. Στο θέμα της Συρίας, εγώ δεν θεωρώ ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου αγγίζει την πραγματικότητα. Διότι είναι θλιβερό να επιτίθεται ο κ. Ερντογάν ευθέως στους Κούρδους, οι οποίοι Κούρδοι της Συρίας ήταν αυτοί οι οποίοι νίκησαν, καταπολέμησαν με τεράστιο ανθρώπινο κόστος το Ισλαμικό κράτος. Ένα Φραγκενστάιν που παγκοσμίως όλες οι χώρες είδαν πολύ μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είδαν γενοκτονίες στον Γεζίντι. Εδώ δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ στις δύο κοπέλες, οι οποίες ήταν σκλάβες του Ισλαμικού κράτους. Δεν μπορεί, και λοιπόν, τώρα ακυρώνεται μια μεγάλη δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, πράγματα, οι προς όφελος της Ευρώπης, αγωνιστήκανε επί εδάφους να αντιμετωπίσουν αυτό τον πολύ ισχυρό εχθρό με στήριξη κεφαλαίων από χώρες, είχε οικονομική στήριξη του Ισλαμικό κράτος με τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη, τώρα να αδειάζονται κατά αυτό το χυδαίο τρόπο, κυρίως από τους Αμερικάνους που έχουν εμπλοκή στρατιωτική, γιατί η Ευρώπη δεν έχει εμπλοκή στρατιωτική, αλλά και από την Ευρώπη που δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Και τι θέλω να πω. Μπορεί να μιλήσει με μια σοβαρή απάντηση και πρέπει να κυρώσει σοβαρές θα σας πω, η Ευρώπη. Επειδή εγώ την χάνει να είμαι από την Επιτροπή Εμπορίου να ασχολούμαι με την Τουρκία. Λόγω της Τελωνιακής Ένωσης υπάρχουν προϊόντα που δεν μπορούμε εύκολα να τα ακουμπήσουμε, γιατί θα δικαιωθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η Τουρκία. Ναι. Όμως υπάρχουν κυρώσεις. Δηλαδή υπάρχουν καταρχάς κυρώσεις προσωπικές στους υπουργούς που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα θέματα που παράγουν ασθένειες στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν κυρώσεις που αφορούν εξοπλισμούς, όχι όπως με το Συμβούλιο, κάποιες χώρες να πούνε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όχι, δεν κάνουμε νέες συμβάσεις, σταματάμε και τις παλιές συμβάσεις. Ναι. Αυτή είναι μία απόφαση. Mm-hmm. Βάρους επίσης του Τουρκία και βέβαια υπάρχουν προϊόντα. Εκεί όμως υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα, κύριε Ανδρουλάκη. Τι να κάνουμε, ναι, αλλά όταν θες να έχεις ένα γεωπολιτικό ρόλο πρωταγωνιστικό, πρέπει να πληρώσει κάποιο κόστος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να γίνει παγκόσμια δύναμη, πλήρωσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται τζάμπα να θες να έχεις ένα βάρος σε όλα αυτά τις εξελίξεις που γίνονται όχι μακριά από εσένα, στη γειτονιά σου. Και αυτό που θέλω να σου πω επίσης είναι ότι υπάρχουν προϊόντα λοιπόν που μπορούμε να βάλουμε κυρώσεις που είναι εκτός Τελωνιακής Ενώσεως, όπως είναι τα αγροτικά προϊόντα, τα μη μεταποιημένα. Ναι. Μπορούν να μπουν εκεί κυρώσεις. Δηλαδή πέρα, να κάνουμε ένα πακέτο πίεσης. Κυρία, κύριε Ανδρουλάκη, απειλεί και με το προσφυγικό. Που είναι το δυνατό χαρτί του Ερντογάν. Ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα γεμίσει την Ευρώπη με πρόσφυγες. Καταρχάς, κυρία Κουλούρη. Και πέραν ζητά και να πάρει τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των κονδυλίων στην κεντρική κυβέρνηση. Επειδή πολλοί εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες προσπαθούν να ανεβάσουν το ρόλο του Ερντογάν βάσει του προσφυγικού, λέγοντας τι να κάνουμε και η Τουρκία έχει 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Γιατί δεν λέμε πώς έχει η Ιορδανία και γύρω χώρες. Γιατί αυτές οι χώρες δεν εκβιάζουν την Ευρώπη. Τα λέω διότι δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζει ο προβολέας της δημοσιότητας μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που υπάρχει. Και θέλω να σου πω το εξής για το προσφυγικό. Και εκεί είναι ένα θέμα κουλτούρας Ερντογάν. Mm-hmm. Πώς του επιτρέπεται ένα τόσο ανθρωπιστικό θέμα να το διαχειρίζεται με ένα γεωπολιτικό εκβιασμό? Μπορούμε αυτό να το ανεχτούμε? Και εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε. Εγώ λέω η Ελλάδα, καλές είναι αυτές οι πολιτικές να σπάσουμε τον εγκλωβισμό του Βορειοανατολικού Αιγαίου, να γίνει μια μετεγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Φτάνει αυτό? Πρέπει να υπάρξει νέο πρόγραμμα ευρωπαϊκής μετεγκατάστασης. Mm-hmm. Και κύριος δυστυχώς Μακρόν φαίνεται και άλλοι, αλλά άλλα περιμένουν τον κύριο Μακρόν, να έχει μια αμφίθυμη στάση. Και δεύτερο είναι το θέμα του Δουβλίνου. Μπαίνει στην Ιταλία
και στην Ελλάδα. Ο πρόσφυγας σε εμάς είναι η κατανομή του ασύλου. Ξέρετε ότι. Η αναθεώρηση ότι είναι κάτι ακόμη... όμως που συζητάμε και συζητάμε και συζητάμε. Το πρόβλημα είναι στη δεξιά που δεν δέχεται. Εμείς έχουμε ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν ψηφίσει και όλα τα κόμματα έχουν ψηφίσει να αναθεωρεί το Δουβλίνο. Ναι. Στο Συμβούλιο, ο κύριος Κούρτς από την Αυστριακή Προεδρία ήταν αυτός ο οποίος τον μπλόκαρε. Πρέπει να προχωρήσει. Γιατί σημαίνει αυτό, είχα καταλάβει την τηλεθεατέ σα. Αντί να γίνεται ηγέτηση στην Ελλάδα στην Ιταλία, να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι η δεξιά, ένας ηγέτης. Ένας ηγέτης σε συνέργεια με τους δεξιούς της Ανατολικής Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν για το πολύ Κοινοβούλιο έχετε ψηφίσει. Εγώ δεν θέλω να άλλο το Κοινοβούλιο, άλλο στο Συμβούλιο. Εντάξει, εκεί πάντα λοιπόν, κάποιος βρίσκεται δυστυχώς. Ότι πρέπει στο Συμβούλιο να ξεμπλοκαριστεί αυτό, να προχωρήσουμε και η κατανομή μετά να γίνεται βάση ΑΕΠ, πληθυσμού και ποσοστών ανεργίας. Όπως έχουμε αποφασίσει. Προσέξτε, γιατί. Τι είναι αυτό τώρα που πολλοί δεν λέμε, για να ενημερώσουμε σας τους τηλεθεατές σας. Πείτε ότι παίρνει άσυλο στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι αυτό το άσυλο δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Ξέρετε ότι αν μας μπλοκάρουν, μπορεί να δίνουμε εμείς άσυλο και τελικά να μένουν όλοι στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε ευάλωτοι διαπαντός αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια εθνική γραμμή που θα βρει και την Κύπρο και τις αμφισβητήσεις Ερντογάν γενικότερα και το προσφυγικό, μια εθνική γραμμή και όχι αυτό που παρακολουθούμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, που για πολύ μεγάλα θέματα παράγεται διχόνια η οποία μια δεν βοηθάει τη χώρα δεν να πάρει τα μέγιστα από τον ξένο παράγοντα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Γεωργίου, τι περιμένει μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τις δικές της συνεργασίες στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, έχει όμως και μια πίεση που δέχεται από την Άγκυρα. Η ασπίδα έχει αρκετές τρύπες, πρέπει να πούμε. Διότι ενώ τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν πάρθηκαν, είναι κατά τη σκληρότερα σε σχέση με αυτά του Ιούλη, του περασμένου Ιούλη, από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικά στη βάση και της σκλήρεσης και των μεγάλων προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν, τόσο στην Κυπριακή Ναός, όσο και στη Συρία βέβαια. Μιλάμε για κυρώσεις. Έχω την εντύπωση ότι κυρώσεις αυστηρές και μέτρα αυστηρότερα δεν θα ληφθούν, ακριβώς γιατί η Ευρώπη ταλανίζεται από προβλήματα ταυτότητας η ίδια ως δομή, ως οργανισμός. Μα δεν είναι η ίδια η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, οι μοναρχίες του κόσμου και η Τουρκία που ουσιαστικά ενίσχυσαν τη Συριακή αντιπολίτευση, την ούτω καλούμενη αντιπολίτευση που αποτέλεσε το θερμοκήπιο για να αναπτυχθούν αυτοί οι επικίνδυνοι τζιχαντιστές και ο ΆΙΣΙΣ. Δεν είναι ο κύριος ο Ερντογάν με τον πολύ ύπουλο και προκλητικό ρόλο του που τους ενίσχυε μέχρι στιγμής και τώρα θα εναποθέσουμε ελπίδες στον κύριο Ερντογάν να καθαρίσει τις ζώνες ασφάλειας. Ακούστε. Είτε η Ευρώπη θα εξορθολογήσει την πολιτική της, θα την κάνει πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική, φερέγγια απέναντι στους λαούς της και στους λαούς της περιοχής, είτε θα έχουμε κάθε φορά την ίδια πρόκληση που είναι και αφόρητη. Τον κύριο Ερντογάν στο ένα χέρι να κρατάει τα 3,6 συν 1-2 που θα προκύψουν τώρα δις πρόσφυγες και να απειλεί τους Ευρωπαίους, οι οποίοι γονατούν μπροστά βέβαια και στο άλλο χέρι, στο οποίο κρατάει τα πολλά δισεκατομμύρια εμπορικές συναλλαγές που έχει τόσο με την Ευρώπη όσο και με την ίδια την Αμερική. Ο κύριος Γιούνκερ τώρα, πριν από λίγα λεπτά, τον ακούσαμε. Ξέρετε πώς αποκάλεσε αυτή την εκεχηρία που συμφωνήθηκε, η οποία έχει δίκιο ο συνάδελφος. Ξεπούλησε ουσιαστικά τους Κούρδους που έδωσαν γύρω στις 15.000 μαχητές για να πολεμήσουν τον ISIS. Ούτω καλούμενη εκεχηρία. Και είπε ο κύριος Γιούνκερ, δεν επικαλούμε αριστερόν, κομμουνιστή ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτη. Τον κύριο Γιούνκερ επικαλούμε. Ούτω καλούμενη την αποκάλεση. Μακάρι να ήταν όλοι αυτοί που είπατε σαν τον κύριο Γιούνκερ. Ούτω καλούμενη την αποκάλεση. Η πενταετία έδειξε έναν αντικειμενικό ηγέτη. Ακούστε λίγο. Και λέει ότι ή θα σταματήσει η Τουρκία ή να αφήσουμε τα παραμύθια. Αυτή τη στιγμή απειλεί ο κύριος Τσαβούσογλου ότι εκπνέουν, μένουν κάποιες ώρες για να εκπνεύσει αυτή η ούτω καλούμενη εκεχηρία και θα συνεχίσουν να κάνουν αυτόν το βρωμερό έργο τους βιαστικά. Έχουν πνίξει ένα ολάκερο λαό, τον οδηγούν στην ακύρωση εκείνου του οράματος που είχε για έναν ημιαυτόνομο έστω κρατήδιο. Και ουσιαστικά από αυτή τη μάχη. Ναι, προλαβαίνετε. Κατά την άποψή μου, χωρίς να χυθεί πολύ αίμα, πετυχαίνει μια φοβερή νίκη ακριβώς γιατί
πισοδρόμησε και παλιδρόμησε ο κύριο Τραμπ, αλλά ούτε και εμεί επιδείξαμε την ανάλογη δυναμική απέναντί του. Την όρεξη για να δίνει τι πιέσει του. Ακούστε κάτι. Οι Ευρωπαίοι μιλούν. Δεν μιλούν για Κυπριακή ναό. Το δυστύχημα είναι ότι μιλούν για παραβιάσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι στην Ανατολική Μεσόγειο κινητικά και αόριστα. Μιλάμε για την Κυπριακή ΑΟΣ. Μόλις προχτές ο κύριος Φρέζελερ μιλούσε για ανησυχίες των δύο πλευρών από τις γεωτρήσεις που γίνονται εκεί. Ναι. Δεν είναι ανησυχίες. Είναι σαφείς παραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι η εισβολή και είναι, αν θέλετε, διχοτόμηση και της θάλασσας. Οπότε εσείς τι περιμένετε, κύριε Γεωργίου, εγώ να σας κάνω μια παρέμβαση. Ο Τραμπ και ο Πούτιν είναι αυτοί που έχουν ανάψει το πράσινο φως του Ερντογάν. Η Ευρώπη τουλάχιστον έκανε και έτσι κάτι. Είναι, και διότι η ευθύνη της Ρωσίας, γιατί η Ρωσία εκεί έχει στρατιωτική εμπλοκή. Δηλαδή, εμείς, συγγνώμη, σας διακόπτω. Παρακαλώ. Εμείς είμαστε στη Συρία. Ποιοι έχουν εμπλοκή στη Συρία αυτή τη στιγμή? Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία. Αυτές οι τρεις δυνάμεις έχουν την πολύ μεγάλη ευθύνη που επιτρέψανε, τουλάχιστον η Ευρώπη και από το στόμα του Γιούνκερ. Είπε κάτι. Οι υπόλοιποι έχουν μια σιγή η οποία είναι ένοχη. Αγαπητέ, διότι ο μόνος που ενισχύεται επί της ουσίας είναι τελικά ο Άσαντ και το Ιράν. Ανδρουλάκη, εγώ από την πρώτη στιγμή δεν είχα κανέναν ενδιασμό να καυτηριάσω αυτήν τη στάση της Ρωσίας και το βέτο που προέβαλε μαζί με την Αμερική, που επέτρεψε ουσιαστικά στην Τουρκία και στον Ερντογάν να παρέμβει. Γίνονται φοβερές γεωπολιτικές εξελίξεις μέσα σε μια πολύ επικίνδυνη ρευστότητα και επαναλαμβάνω ότι στην Κυπριακή ΝΑΟΣ γίνονται πράγματα τα οποία υποσκάπτουν τη θερεγκιότητα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ακούστε, έφτασα στο σημείο, τελειώνω κύριε Ρόζενμπερ, να πούν τι, δύο πράγματα. Να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, εντάξει, είναι μια αυστηρότερη βαθμίδα λήψης μέτρων σε σχέση με εκείνα που είχαμε. Υπενθυμίζω στον αγαπητό μου Νίκο όμως ότι σε βάρος της Ρωσίας λήφθηκαν, που δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, πολύ αυστηρότερα μέτρα. Και κατά δεύτερο, μιλάμε για έναν τρίπιον εμπάρκο όπλο, το οποίο παραπέμπεται στη διακριτική βούληση των κρατών, αν θα το λάβουν ή αν δεν θα το λάβουν. Δεν έχουμε τελωνιακή ένωση με την Ρωσία. Αυτό είπα προηγουμένως. Θα το έλεγα εγώ τώρα. Επιτρέπεται να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν έχουμε τελωνιακή μετά το 1995. Δεν έχουμε την ευκολία τελωνιακή. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε και τελειώνω. Μιλάμε εδώ πέρα όμως ότι όχι απλώς δεν υποσκάπτεται και δεν περιορίζεται και δεν συρρυκνώνεται η τελωνιακή ένωση Τουρκία Ευρωπαϊκή. Αναβαθμίζεται κιόλα. Και αυτή είναι η πρόκληση. Εμείς ξέρετε πρέπει να πούμε, επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Μισό λεπτό, κύριε Ανδρουλάκη, δεν πειράζει. Μία είναι η λύση. Το επόμενο βήμα από τις individual sanctions που καλώς βάλανε είναι να πούμε αναστολή της τελωνιακής ένωσης. Αυτό το έλεγα τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε κάτι. Καλώς, είμαστε από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά εδώ είναι εθνικά τα θέματα και μας αφορούν και γι' αυτό και συμπίπτουν οι απόψεις μας. Αυτό που είπε ο Νικόλας τώρα, οι sanctions, αν είναι στην αποκοπή της τελωνιακής ένωσης, είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο, τι μπορεί να θίξει την Τουρκία? Η Τουρκία, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει μόνο στην νεολαία της 25 εκατομμύρια. Είναι μια χώρα αναπαραγωγική, αλλά ο πυρήνας της είναι αναθεωρητικός. Αυτό το έχει καταλάβει η Ευρώπη, εγώ θα σας πω το έχει. Αντιδρά, όχι ικανοποιητικά, να συμφωνήσουμε, δεν αντιδρά κανείς άλλος, αλλά τουλάχιστον αντιδρά. Ο Γιούνκερ, ο οποίος τώρα απέρχεται, είναι πλήγμα για την Ελλάδα, αν με ρωτήσετε, που είμαι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και που η επόμενη ηγέτης, η κυρία Φόντερ Λάιεν, ανήκει στην ίδια πολιτική ομάδα. Δεν είναι τα πρόσωπα ίδια, ούτε οι πολιτικές τους. Ο Γιούνκερ ήταν ένας άνθρωπος που μπόρεσε να βάλει λιθαράκι και με διαψεύσουν συνάδελφοι των άλλων ομάδων. Όχι μόνο τη σύνθεση, τη προστασία των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βαθιά ευρωπαϊστή και έλεγε ότι δεν μπορεί ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα να είναι άλλη ταχύτητα. Είναι δικό μα παιδί, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση από το οικοδόμημα όπω η Γαλλία. Το θέμα είναι όμω, κυρία Βόζεμπεργκ, ότι αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν, στην δείτε πράξη. Κάτι, κυρία Κουλούρη. Σα το ρωτώ γιατί για να το πάμε λίγο στο θέμα του προσφυγικού, γιατί θα ρωτήσατε πω, τον αυτό, είναι το θέμα νέο επίτροπο, τον προτινόμενο, σε λίγο θα εκλεγεί ο κύριο Σκηνάς και πλέον αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος μίλησε για ανανέωση της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε κάτι. Πώς θα ανανεωθεί αυτή η δήλωση? Όχι, αυτή ανανεώνεται εύκολα. Είτε θέλει η Τουρκία είτε όχι, διότι δεν θα την αντισταθμίσει εκεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της Τουρκίας. Να σας το πω και έτσι. Εμείς, ας πούμε, ως πολιτικοί, γιατί εδώ πρέπει να λέμε και κάποιες αλήθειες. Τα χρόνια που πέρασαν, η κυβέρνηση
η προηγούμενη, η ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα των Ελλήνων, δεν πραγματοποιούσε επιστροφές από τα νησιά, όπως λέει η συμφωνία ή όπως την ερμηνεύει η Τουρκία, γιατί είναι αμφιλεγόμενο. Δεν πραγματοποιούσε. Δεν υπήρξε άρνηση, επιτρέψτε μου, αυτό αφορά στην δήλωση. Το μεταναστευτικό όμως δεν λύνεται έτσι. Η ερώτηση που έκανα χτες στον κύριο Σχοινά, ήθελα να αποσπάσω μια δήλωση, μια δέσμευση, στον βαθμό που μπορεί να είναι δέσμευση, ότι η συμφωνία θα αλλάξει. Διότι για την ανάγκη αποσυμφόρηση των νησιών, που έχουν πνιγεί κυριολεκτικά και είναι, εχθές είχε μια τεράστια εξέγερση στη Σάμο, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, είναι τρεις φορές περισσότεροι οι ξένοι από τον πληθυσμό. Λοιπόν, για να μπορέσει να αποσυμφορήσει τα νησιά, μετέφερε τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία και λέει δεν μπορείς τώρα να κάνεις επιστροφές, διότι δεν το λέει η συμφωνία. Αυτά αλλάζουν. Το πρόβλημα είναι άλλο. Επιτρέψαμε στο Juncker, στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή να λέει έχω 3,5 εκατομμύρια και τους εργαλειοποιώ για να επιτύχω τους στόχους μου. Κακώς το επιτρέψαμε. Επιτρέψαμε στον Ερντογάν να λέει ότι μου χρωστάτε χρήματα όταν από τα 3 δισεκατομμύρια έχει πράξει με τη δήλωση της Επιτρόπου, της εκπροσώπου της Επιτροπής τα 4, με συγχωρείτε, 2, ναι, όχι, του χρωστούν 600 εκατομμύρια. Δεν είναι εκεί τα θέματα. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Κυβέρνηση, ενώ εμείς θα δούμε στιγμή κυβερνητικός οργάνωσης. Επιτρέψτε μου, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άλλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή την δήλωση συγκεκριμένων κρατών μελών που έχουν κλείσει τις πόρτες τους και δεν δέχονται κανένα πρόσφυγα αναλογικά. Τι σημαίνει ενεργοποίηση εκεί, λοιπόν, του άρθρου 73 της συνθήκης της αφορά στην κατανομή, την υποχρεωτική κατανομή. Θέλετε για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας ποια είναι. Έχουμε με βάση το ΑΕΠ, με βάση τις θέσεις εργασίας, να πάρουν αναλογικά όλες οι χώρες τους πρόσφυγες που θα έχουν βάσει τις συνθήκες της Γενέβης αυτό το χαρακτήρα. Υποχρεωτικά. Τι σημαίνει υποχρεωτικά? Δεν έχουμε επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσουν τις οικονομικές κυρώσεις. Αυτό πονάει όλα τα κράτη-μέλη. Ναι. Αυτό πονάει όλες τις χώρες. Εκεί όπου απολαμβάνουν προνόμια. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούνε ότι η κυρία δεν δικαιούσε να έχει τα προνόμια της ευρωπαϊκής οικογένειας όταν δεν αναλαμβάνεις και τις υποχρεώσεις σου. Αυτό το τόνισα χτες εγώ στην παρέμβασή μου, τη χτεσινή, επειδή χειρίζομαι αυτό το φάκελο. Με άλλα λόγια, πολύ απλά και κατανοητά. Οι οικονομικές κυρώσεις πονούν τους πάντες. Ναι. Από τον Ερντογάν που εργαλειοποιεί ό,τι εργαλειοποιεί και με την από τον αναθεωρητισμό του δεν υποχωρεί ούτε ένα βήμα. Μάλιστα σήμερα είδα δήλωση του Τσαβούσογλου που έλεγε ότι θα παρέμβουμε στο ενεργειακό παιχνίδι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή? Πού τη βρήκε? Ποιος την χάραξε? Πώς τυποποιείται? Ποιες είναι οι διεθνείς συνθήκες? Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο? Ποιο είναι το κράτος δικαίου? Τίποτα δεν τηρείται. Είναι και εμείς, τα οποία δεν και ξέρετε. Εμείς είμαστε οι μόνοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση που κάτι πάμε να πούμε. Αλλά θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό όμως, το τραπέζι ότι τρόπο, όχι. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν το λέμε ναι, μεν, αλλά. Όχι, κυρία Κουλούρη, γι' αυτό και το διεκδικούμε. Ναι. Όχι μόνο οι Έλληνες. Να σας πω ότι τώρα ορθώνονται φωνές από πολλές χώρες που θεωρούν ότι αδικούνται από μια συνολική πολιτική. Γιατί καλώς ή κακώς δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Ποια οικογένεια είναι αυτή χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική? Από εκεί χαλάει το πρόβλημα. Αλλά είμαστε εδώ γιατί αντιλαμβανόμαστε, νομίζω θα συμφωνούν και οι συνάδελφοι, ότι δεν μπορούμε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νίκουμε. Δεν ξέρω, ο κύριος Γεωργίου, αν διαφωνεί. Για τον Νικόλα, ξέρω ότι συμφωνεί. Για να είμαι εδώ, δεν διαφωνώ. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έρχονται εδώ για να προβάλλουν τις ενστάσεις τους. Το σέβομαι αυτό. Εμείς δεν έχουμε ως αριστερά και ΑΚΕΛ της Κύπρου αποφασίσει ότι. Κύριε Γεωργίου, γιατί το λέω? Εμείς είτε λόγω της γεωγραφικής μας θέσεως, είτε λόγω των γεωστρατηγικών προβλημάτων μας, είτε λόγω των εγγενών οικονομικών αδυναμιών μας ως χώρες, πρέπει να είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για να προσπαθούμε ακριβώς να συμβάλλουμε στην αλλαγή των κακών κειμένων. Και αυτό κάνουμε. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω ή ο χρόνος σας δεν σας το επιτρέπει. Μπορείτε όχι, να το δείτε, δεν σας συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα γιατί πολύ. Ξέρετε εσείς το γιατί ξέρω. Να ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Ευχαριστώ να συνεχίσω πολύ. Με εσάς για το θέμα του προσφυγικού. Να μείνουμε λίγο παραπάνω και αν θεωρείτε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα υλοποιήσει τις απειλές του ή θα μείνει στο κομμάτι αυτό, στο στάδιο της απειλής, επειδή ουσιαστικά αυτό που θέλει είναι να πάρει τα κονδύλια να τα διαχειριστεί η κυβέρνησή του. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αυτά που λέει, διότι άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Και το πρόβλημα για τη χώρα μας, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ότι δυστυχώς έχουμε πολλούς αναξιόπιστους που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και ο αμερικανικός παράγοντας πια
βλέπουμε. Απρόβλεπτος. Είναι απρόβλεπτος, ασταθής. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το είπα προηγουμένως. Άρα ότι σε αυτό πρέπει το στο εσωτερικό να υπάρχει μια πρόβλεπτο. Στρατηγική εθνική ακλόνητη. Ναι. Διότι δεν έχουμε σταθερές. Μέχρι πριν κάποια χρόνια λέγανε κάποιοι οι Ρώσοι με τους Τούρκους και τώρα βλέπουμε οι καλύτεροι φίλοι είναι ο Πούτιν με τον Ερντογάν. Γι' αυτό η χώρα μας πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, να αφήσουμε τα ευκολόγια. Αλλά και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια ακλόνητη στρατηγική. Εδώ είναι πώς θα γίνει ο συγκερασμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τώρα, για να μην η στάση, υπάρχει μια στάση η οποία είναι αμφίροπη και δεν ξέρεις... Τα... Ακούστε, η στάση του κύριου Μακρόν για μένα το τελευταίο μήνα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Διότι νομοποιεί αντιλήψεις οι οποίες δεν θα βοηθήσουν να έχουμε μια ενιαία στρατηγική, θέλω να πω. Δείτε το παραπέρα από την Τουρκία που είναι ένα κρίσιμο θέμα. Και είπαμε όλοι πρέπει να μπουν και οι Ρώσεις. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω από αυτά τα κείμενα που έχω μελετήσει ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αναστολή της Θεσσαλονικής Ένωσης αν θέλουμε πραγματικά να πιέσουμε οικονομικά την Τουρκία. Δείτε το θέμα των Δυτικών Αλλά Βαλκανίων. Αλλά μάλλον θα διαφωνήσει η Γερμανία σε αυτό. Καλά. Ακούστε, όλοι θα διαφωνήσουν. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε. Το κόστος συνολικά. Δεν συμφέροντα όμως είναι το θέμα. Οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς έχουν τις περισσότερες εξωτερικές επενδύσεις στην Τουρκία. Γι' αυτό λέω και για τη Γερμανία. Ναι, αλλά όταν θες να παίξει ένα ρόλο, ο ρόλος έχει κόστος. Ναι. Τζάμπα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αλλά ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Που δεν έχει να κάνει μια πολύ μεγάλη χώρα, έχει να κάνει τα Δυτικά Βαλκάνια. Ναι. Με την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία πλέον. Προσέξτε. Είναι δυνατόν, παίρνει mandate το Juncker το 2014, εγώ τι είχα το φάκελο του Μαυροβουνίου. Και λέει στο mandate, καμία νέα διεύρυνση. Ενδιαμέσως γίνεται το θέμα της Ουκρανίας μετά από μερικούς μήνες, αλλάζουν στρατηγική και λένε δεν πρέπει ο Ρώσος και ο Τούρκος παράγοντας να ανοιχτεί στα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια, άρα ξεκινάμε να κλείσουμε το μάτι ότι θα πάμε σε διεύρυνση. Ναι. Εμείς όλοι, εγώ το Μαυροβούνιο, οι συζητήσεις ήταν αν φύγει η Μεγάλη Βρετανία, αντικαταστάται, είναι η πιο όριμος φάκελος από το Μαυροβούνιο, θα είναι 28η χώρα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να παγώνει με πίεση 3-4 χωρών η διαδικασία διεύρυνσης. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή είσαι αναξιόπιστος. Όταν λοιπόν για τόσους χαμηλού, αν θέλετε, γεωπολιτικού βάρους θέματα έχεις αυτή τη στάση, φανταστείτε για θέματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης της περιοχής. Γι' αυτό πρέπει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, που τι σημαίνει. Ένα σχέδιο που θα στείλει μήνυμα σε όλα αυτά τα κράτη ότι η Ευρώπη παίζει με συγκεκριμένους κανόνες. Αξιακούς, οικονομικούς, κοινωνικούς. Όποιος θέλει μπορεί να εισέλθει στην οικογένειά μας, αλλά πώς, σεβόμενος τους κανόνες. Και για μένα πρέπει μέχρι τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, από την 12 του Απρίλη, να υπάρξει σαφέστατη δήλωση ότι υπάρχει έναρξη των ενταξιακών διαδικασιών προς όφελος και της Ελλάδας, διότι εμείς θέλουμε σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και επειδή ακούω από κάποιους δημοσιογράφους, συναδέλφους στην Ελλάδα, τι θένε τώρα οι ευρωβουλευτές μας και μπλέκονται σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ένταξη και γιατί να τους βάλουμε αύριο. Μα δεν μπαίνουν αύριο το πρωί. Ξεκινάει σήμερα, θα κάνει 15-20 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα κίνητρο να ισορροπήσει η περιοχή μας, να μην έχουμε μια μαφία η οποία κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι σε αυτές τις χώρες. Να έχουμε κράτος δικαίου. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως το έργα Όμνες, κύριε Ανδρουλάκη, όλα από αυτή την κατάσταση, η οποία συνδεόταν με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Κυρία Κουλούρη, εάν έρθει μια κυβέρνηση με έναν ηγέτη τύπου Γκουρεύσκη, κινδυνεύουν όλα. Mm-hmm. Και εγώ, επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, για μένα ο Τσίπρας έκανε μια λάθος διαπραγμάτευση. Θα μπορούσε η συμφωνία να είναι πολύ καλύτερη, αλλά δεν μπορούμε στο λάθος του Τσίπρα να χτίσουμε περισσότερα λάθη. Πρέπει η χώρα να σοβαρευτεί. Και για μένα η λύση είναι να πούνε μέχρι το νέο έτος ότι υπάρχει έναρξη των ενταξιακών διαδικασιών για τη Βόρεια Μακεδονία για τα Σκόπια. Όχι να όμως τα αποσυνδέσουν από την Αλβανία. Ναι. Ώστε και η Αλβανία να συνετιστεί και ο κύριος Ρώμα να καταλάβει ότι τα παιχνίδια στο Κόσοβο και στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ επικίνδυνα και δεν τα δεχόμαστε. Θα έχει κόστος το παιχνίδι που κάνει της αστάθειας, αλλά και από την άλλη να επιβραβεύσουμε όσους προσπάθησαν με κόστος. Mm-hmm. Δίχασαν τις κοινωνίες με προβλήματα να έχουν μια συμφωνία που έστω ξεμπλοκάρει θέματα που είχαν δημιουργήσει και είχαν ενισχύσει δυνάμεις εθνικιστικές στο παρελθόν, κυρίως στη γείτονα χώρα. Και θυμόμαστε ότι γινόταν την ιστορία μας που εκμεταλλευόταν τον Μεγαλέξανδρο, όλα αυτά. Αυτά πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν και να πάμε μπροστά. Και να πάει μπροστά και αυτή η χώρα και να ισορροπήσει. Το χειρότερο σενάριο για μας, και κλείνω με αυτό, είναι να ενισχυθεί ο αλβανικός εθνικισμός στην ευρύτερη περιοχή
και να παράξουμε τεράστια χώρα σε μια περιοχή. Και το ΒΜΡΟ στην Βόρεια Μακεδονία. Που έχει πολύ μεγάλους πληθυσμούς αλβανικούς. Πριν έρθω στο θέμα της διεύρυνσης, κύριε Γεωργίου, ήθελα και μια ερώτηση για το προσφυγικό και πόσο πιστεύετε ότι μια έξαρση, η οποία θα αποκληθεί βεβαίως και από τις εξελίξεις στην Συρία, μπορεί να επηρεάσει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μα ήδη μας επηρεάζει πάρα πολύ. Επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα, εμάς κατά δεύτερο λόγο. Και επιπλέον τις νότιες χώρες, Ιταλία, Μάλταν κλπ. Εμείς δεν σηκώνουμε άλλο βάρος. Είμαστε πάρα πολύ μικρός τόπος, ήδη έχουν γεμίσει κάποια κέντρα υποδοχής από προσφύγες. Και αυτό είναι πέραν της ανθρωπιστικής του χρειάς, της πολύ έντονης βέβαια που έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει μια έντονη πολιτική παράμετρο στην οποία θα πρέπει να σχολιάσουν. Αυτή τη στιγμή διαγράφονται σύνορα. Πέραν του ότι ο Ερντογάν απειλεί με τα 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες την Ευρώπη και περνά τις πολιτικές του, επεκτείνει τα σύνορα του. Ναι. Ουσιαστικά πάει να επαναληφθεί η Αλεξανδρέτα. Θα μεταφέρει πληθυσμούς Σύριους ή άλλους Άραβες ή τουρκογενείς πληθυσμούς στην περιοχή και σε 3, 5, 8, 10 χρόνια, τώρα μου πεις προβλέπεις πράγματα, θα κάνει ένα δημοψήφισμα. Τι θέλετε, θέλουμε ένταξη στην Τουρκία. Θέλουμε συγκόλυνση με την Τουρκία. Μιλάτε τώρα για την ουδέτερη ζώνη, στην οποία. Μα τι ουδέτερη ζώνη. Εντός εισαγωγικών ουδέτερη ζώνη. Όταν σου λέει ότι θα μπορούσε να δεν θέλω εγώ να υπάρχει ούτε ένας Κούρδος μαχητής. Θα ελέγχει απόλυτα η Τουρκία την περιοχή. Ναι. Θα την ενσωματώσει δηλαδή στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά στην διεύρυνση, ακούστε κάτι. Εγώ σε καμία. Και αν θεωρείτε ότι είναι μια μάχη επικράτησης μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Το γαλλικό βέτο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Προσέξτε λίγο. Μιλάμε για ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία όμως θα πρέπει να υπογραμμίζουμε διαρκώς ως κατακλείδα ότι είναι υποδιάλυση και ότι επικρατούν και υπερισχύουν τα εθνικά συμφέροντα. Εγώ δεν θα σχολιάσω σε καμία περίπτωση εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας αν ήταν καλή ή κακή η συμφωνία των Πρασπών. Εκεί όμως θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπρωχναν και τους δυο να καταλήξουν είναι σε μια γεγονός. Συμφωνία διανοίγοντας την προοπτική και στη Βόρεια Μακεδονία όλοι ότι αποκτάται αυτό το πλεονέκτημα. Θα αρχίσουν ενταξιακές. Πλήττεται ανεπανόρθωτα η φερεγγιότητα και η αξιοπιστία και η συνέπεια των υποσχέσεων που έδιναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Mm-hmm. Και έχει δίκιο ο Νίκος ότι απελευθερώνονται σκοτεινές δυνάμεις στην περιοχή. Άρα θεωρείτε και εσείς παράγοντας σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια την ένταξή τους. Πέρα και άσχετα από την όποια άποψη μπορεί να έχω εγώ ή το κόμμα μου για αυτό που συνέβη και συμβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια, ποιος το προωθεί, γιατί το προωθεί και εδώ μιλάμε για πολύ σκληρά γεωπολιτικά παιχνίδια εκτοπισμού της Ρωσίας, εκτοπισμού της Τουρκίας ενδεχομένως, αγαπητέ. Και της Τουρκίας. Και της Τουρκίας, εντάξει. Να. Αλλά από εκεί και πέρα υπόσχονταν πράγματα σε αυτούς τους λαούς, οι οποίοι ψήφισαν, δρομολόγησαν εξελίξεις, πρόκριναν διάφορα πράγματα, συμφωνίες, στη βάση αυτών που τους υπόσχονταν. Επικρατούν, ισχύουν τελικά εθνικά συμφέροντα και προτεραιότητες, σε βάρος της ειλικρίνειας και της συνέπειας των Ευρωπαίων. Εγώ θέλω, κυρία Κουλούν, ναι, ένα να συμπληρώσω. Γιατί ο Μακρόν έχει αυτή τη στάση? Μας κάνει εντύπωση πώς άλλαξε ο Μακρόν που έλεγε για την Ευρώπη, για τη σταθερότητα, για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Το θέμα της διεύρυνσης ήταν για όλα αυτά, πάντα για το προσφυγικό. Ναι. Καλά, εγώ να σας πω κάτι. Και δεν είναι ο μόνος. Επειδή τον έχω ακούσει Γάλλος με τα αυτιά ηγέτης, μου. Το ξέρετε πολύ επειδή καλά. Τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Δεν είχε, επί της εποχής που συζητιόταν η λύση του θέματος της ονομασίας της γείτονας χώρας, είχε αποκλιμακώσει, δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Όχι, εκεί ήταν μήνες, υπέρ της επίλυσης του ονοματολογικού. Λοιπόν, ακούσα τώρα τι συμβαίνει για να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Ο Μακρόν αποκτά μια πιο συντηρητική κατεύθυνση, διότι φοβάται στο εσωτερικό πεδίο την άνοδο δυνάμεων και προσπαθεί να τους πάρει την ατζέντα. Δηλαδή, όχι νέο relocation, διότι αν γίνει ενισχύει τη Λεπέν. Όχι νέα διεύρυνση, διότι πρέπει να μείνουμε στις παλαιές χώρες, διότι αυτή είναι ατζέντα. Λοιπόν, αν είναι ο κάθε Ευρωπαίος ηγέτης φοβούμενος την άνοδο της ακροδεξιάς, την άνοδο του αντιευρωπαϊσμού, να υπονομεύει τον ευρωπαϊσμό, τότε δεν έχουμε καμία τύχη. Είδατε όμως και το κόστος που είχε η Άγγελα Μέρκελ με το προσφυγικό ζήτημα. Ας το πληρώσουμε, έτσι είναι η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι για να έχει κόστος. Η πολιτική είναι για να παίρνει την επόμενη μέρα. Τους, δεν υπάρχει. Επόμενη μέρα, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Επόμενη μέρα χωρίς ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χωρίς LNG και ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική, δεν υπάρχει για κανέναν ακόμη για τους Γερμανούς. Κάντε μου έναν απολογισμό της Προεδρίας Juncker στην Κομισιόν, γιατί τώρα έχουμε μια νέα Κομισιόν η οποία ξεκινά με αναβολή.
με κάποιες σκιές, με τρεις επιτρόπους οι οποίοι έμειναν στον αέρα, οι δύο δεν έφτασαν καν στην ακρόαση, η Γαλλίδα απορρίφθηκε. Πώς το βλέπετε αυτό το κλίμα? Καταρχάς, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τον ψήφισα αυτόν τον άνθρωπο, παρόλο που δεν ένιωσε στο κόμμα μου, ως πρόεδρο της Επιτροπής. Διότι εξ αρχής γνώριζα ότι είναι φιλέλληνας, φιλοευρωπαϊστής και βαθιά πολιτικός. Δεν είναι ένας γραφειοκράτης, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κρατάει ισορροπίες. Και πιστεύω ότι συγκριτικά με την περίοδο Μπαρόζο ήταν η μέρα με τη νύχτα. Και προς όφελος της χώρας μας, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης. Τώρα, τη νέα επίτροπο δεν την ψήφισα. Γιατί την ψήφισα, γιατί δεν μπορεί δύο φορές να τη ρωτώ προσωπικά τι θα κάνει για τις προκλήσεις Ερντογάν και να μην αναφέρει το όνομα Τουρκία και Ερντογάν η κυρία Φόντερ Λάιεν. Και να έχει κρυφτεί, ακούσατε μία δήλωση, έχει κρυφτεί για το θέμα της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, έχει κρυφτεί για τις μεγάλες προκλήσεις Ερντογάν, δεν εμφανίζεται πουθενά, πάλι ο Γιούγκερ μιλάει. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Αυτή είναι πρόεδρος πια εκλεγμένη. Εμένα λοιπόν με προβληματίζει πάρα πολύ η στάση της και δεν είμαι αισιόδοξος. Τώρα, όσον αφορά τους νέους επιτρόπους, τους δύο καλά κάναμε, διότι υπήρχαν σοβαρά θέματα σύγκρουση συμφερόντων και η κυρία Γκουλάρ επίσης καλά έκανε το κοινοβούλιο και μου προξενεί εντύπωση ότι είδα μια επιστολή χθες από τον κύριο Τρισέ, έχουν υπογράψει και δύο Έλληνες. Μία ακαδημαϊκό και μία πρώην ευρωβουλευτή, που λέει ότι κακό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι έπρεπε να πούμε. Μπράβο στην κυρία Γκουλάρ, που ήρθε μέσα στα μούτρα μας και είπε ότι, τι να κάνω, έπαιρνα 10.000 ευρώ από ένα think tank αμερικάνικο. Είναι πολλά 10.000 ευρώ το μήνα παραπάνω από το μισθό μου. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρή τοποθέτηση πολιτικού αυτή. Και να μας λέει ότι εάν κριθεί η δικαιοσύνη, αν με κρίνει ότι δεν έχω θέματα, κρατήστε με. Εάν έχω θέματα, διώξτε με. Με ήδη είχε φύγει από το Υπουργείο που ήταν στη Γαλλία, γιατί δεν προτείνανε στην Επιτροπή. Αυτό ήταν λάθος και του κυρίου Μακρόν και της κ. Φοντερ Λάιν και καλά κάνει το Κοινοβούλιο και στέκεται ακλόνητο. Και εκείνο με το εξής, τι πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επειδή απαξιώθηκε το Spitzkandidat, που ήταν ένας θεσμός του κορυφαίου υποψηφίου, περισσότερης δημοκρατίας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Είδαμε το debate, το παρακολουθήσαμε και δεν προέκυψε από εκεί πρόεδρος των Κομισιών. Το κοινοβούλιο πρέπει να είναι σκληρό αυτή την περίοδο, διότι το κοινοβούλιο είναι ο πιο δημοκρατικά εκλεγμένος θεσμός της Ευρώπης και πρέπει σε όλα αυτά τα θέματα να είναι ακλόνητο απέναντι στην κυρία Φόντερ Λάιεν και στη νέα επιτροπή, χωρίς να κάνει επώδυνο συμβασμός προς, αν θέλετε, μια κατεύθυνση που οδηγήσει σε μια στασιμότητα καταστροφική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γεωργίου, ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή που είχαμε στην Κομισιόν, ενώ η απόρριψη τριών υποψηφίων επιτρόπων ήταν μια νίκη, κατά τη γνώμη σας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή. Βέβαια, έχοντας πάντοτε επίγνωση των περιορισμένων δυνατοτήτων του, όπως προκύπτουν μέσα από τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, εδώ είχαμε πλησιάσει στην απόρριψη της κυρίας Φόντερ Λάιερ, η οποία στο νομίζω 8 ψήφους. Η οποία με 8 ψήφους μόνο προκρίθηκε μετά από φοβερές πιέσεις και πάρα πολλά μαγειρέματα. Εν πάση περιπτώσει, εντελώς αφαιρέγγια πέρα από τα ζητήματα της Κύπρου και της Τουρκίας, ούτε όταν ερωτήθηκε για ζητήματα οικονομίας, πολιτικής, περιβάλλοντος, είχε δώσει πιστικές απαντήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον κύριο Γιούγκερ, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο φιλελληνισμός έχει και όρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κανένας και ο καλύτερος να έρθει εδώ, στη βάση λειτουργίας των πραγμάτων και των καταστάσεων και των δομών, μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα, λίγα πράγματα. Κύριε Γεωργίου, αν δεν υπήρχε Γιούγκερ, η Ελλάδα θα ήταν στο ευρώ. Με τα παιχνίδια του 2015, εάν δεν ήταν αυτός και ο Ολάντ, η Ελλάδα θα είχε δραχμή σήμερα. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω το γνωρίζω, το γνωρίζω, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε βαθιά και τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει. Εγώ έχω μπροστά μου τον απολογισμό τις 10 προτεραιότητες που είχε ο κύριος Γιούγκερ. Θέλετε να τις λέω απλά και να μην χαμογελώ? Μετανάστευση. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Να εγκύψουμε στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι έχουμε μια περιβαλλοντική κλιματική κρίση αυτή τη στιγμή. Οικονομική και νομισματική πολιτική, ξέρουμε για τις 2, 3, 5, 7 ταχύτητες που αναπτύσσονται οι ευρωπαϊκές χώρες. Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε κράτους μέλους, πώς στέκεται εδώ απ' έξω, εδώ απ' έξω, και δεν λαϊκίζω. Εδώ απ' έξω υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι
και υπάρχουν και πάρα πολλοί άστεγοι οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε. Έκανε βήματα ο κύριος Γιούγκερ. Εμείς δεν είμαστε ούτε μηδενιστές, ούτε θα αποτιμούμε με έναν τρόπο πολύ δογματικό τα πράγματα. Υπήρξαν και οι βοήθειες που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης προς την Ελλάδα. Υπήρξε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Ενδεχομένως άλλοι σκληρότεροι να οδηγούσαν την Ελλάδα σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Εμάς πάντως μας οδήγησαν. Και σας λέω ότι η πρώτη μου πρόταση προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, όταν καταδέχτηκε να επισκεφτεί και εμάς τους λιγοστούς στην ΚΟΕ, είμαστε 41 μόνο ευρωβουλευτές, της είπα ότι αυτοί που σας εισηγούνται είναι εκείνοι που με τις αποφάσεις του το 2013 οδήγησαν τον Κυπριακό λαό στην εξαθλίωση. Και κάποιοι από τους συνοδοιπόρους σας και στο ίδιο κόμμα με εσάς, τα θυμάστε αυτά, όπως ο κύριος Σούλτς αλλά και άλλοι που συγκυβερνούν στη Γερμανία, την αποκαλούσαν ως αδέξια και ανίκανη να αναλάβει αυτή την θέση. Ξεκινήσαμε κακά με την κυρία Φόντερ Λάιεν, ξεκινήσαμε κακά με τους τρεις επιτρόπους και όντως είναι προς τιμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που όρθωσε ένα ανάστημα και τους απέρριψε. Μήπως πάνε κάποια μηνύματα εκεί που πρέπει να πάνε. Εμείς, αν κλείνουμε, θέλω να σας πω ότι. Θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα ακόμη και για τον προϋπολογισμό. Ολοκληρώστε σε αυτό το κομμάτι. Για τον προϋπολογισμό. Μισό λεπτό. Ολοκληρώστε σε αυτό που είστε. Ωραία. Αν πάμε προς το κλείσιμο, θα πούμε ότι εμείς παρόλες τις έντονα κριτικές μας απόψεις εναντί του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προτεραιοτήτων, των πολιτικών που ασκούνται, ποτέ δεν θα ακούσετε από εμάς δογματικές αναφορές ή ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και όσο μπορούμε θα συμβάλλουμε επικοδομητικά. Mm-hmm. Με τροπολογίες, με προτάσεις, με παρενοχλήσεις σε εισαγωγικά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. Mm-hmm. Κυρία Ανδρουλάκη, επειδή ζούμε και το παράδοξο του Brexit και έχουμε και έναν νέο προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι φτωχότερος, πάλι θα πλήξει τις χώρες του Νότου. Καλά, το Brexit να το δούμε πρώτα. Αυτό θα το δούμε τι θα γίνει τελικά. Το δούμε, εδώ γιατί είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Δεν είναι απλά τα πράγματα του κ. Τζόνσον, διότι ο λαϊκισμός, είδατε και εκεί πέρα στις μεγάλες χώρες τι κάνει. Όσο ισχυρός και να είσαι, όταν το τιμόνι το πάρουν οι λαϊκιστές, μόνο κόστος έχει ο λαός. Και το βλέπουμε εδώ πριν τόσο μιλούσαμε, έχει περάσει τρεις φορές ο κ. Φάρας. Τον λέω πάνω κάτω, του μιλάει κανείς. Εσείς το 2014 όταν ήρθε, περπατούσε σε αυτό το διάδρομο, δεν μπορεί να το δουν οι τηλεθεατές σας, και ήταν 100 δημοσιογράφοι πίσω του. Διότι ο λαϊκισμός γοητεύει δημοσιογράφους, το κοινό, τώρα που διέλυσε τη χώρα του και έχει πάει στα χαρτογράφητα νερά και κανείς δεν ξέρει το μέλλον της, δεν του μιλάει κανείς. Και ασκεί και κριτική στον έτσι κύριο Τζόνσον για την συμφωνία, παρότι ήταν συνοδοιπόροι στην ίδια όχθη, στην εκστρατεία για το Brexit, υπέρ του Brexit. Το θέμα του προϋπολογισμού. Η Ευρώπη και η ισχυρή, γιατί εμείς δεν ανήκουμε στις ισχυρές οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης, παρόλο που είμαστε μια παλιά χώρα. Και λόγω μεγέθους αλλά και λόγω οικονομικής κρίσης πρέπει να καταλάβουν οι ισχυροί και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, αν μείνουν και οι Εγγλέζοι, αλλά οποιοδήποτε έχει μια οικονομική ισχύ, η Ισπανία ή οι αψονατολικές χώρες, η Πολωνία, ότι αυτό το πράγμα, αν θέλουμε να προχωρήσει, θέλει χρήματα. Δεν γίνεται να έχουμε ένα προϋπολογισμό που είναι 5 φορές λιγότερος από τον προϋπολογισμό που έχουν οι Αμερικάνοι, ενώ τον κοινό προϋπολογισμό. Δεν λέω για τις. Λοιπόν, άρα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Τώρα, ποια θα είναι η κατανομή του προϋπολογισμού, να το κουβεντιάσουμε. Σίγουρα το ότι πολλά χρόνια τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν στην κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα θέμα. Μπορούμε να κάνουμε μια δίκαιη κατανομή που να μην πλήξει τα αγροτικά προϊόντα που έχουν ανάγκη μια στήριξη στον νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε συνεχώς πώς θα μειώσουμε τις παροχές προς τα κράτη-μέλη, αντί να συζητήσουμε πώς θα εξορθολογήσουμε αυτές τις παροχές, αλλά με ένα προϋπολογισμό που θα τίνει να αυξάνεται για να ισχύει παρέμβαση διαβιβαστικών πληρωμών, ώστε να ξαναπάμε στην εποχή της σύγκλησης. Γιατί ποιο είναι σήμερα, κυρία Κουλούρη, το πρόβλημα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και το γιατί αντιδρούν οι λαοί. Από την εποχή του 2000, που με το Σιμίτι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσαμε για το όραμα της σύγκλησης των οικονομιών. Σήμερα μιλάμε για την απόκτηση των οικονομιών. Αντί το ΑΕΠ μας της Ελλάδας να πηγαίνει προς τη Δυτική Ευρώπη, πάει προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό για να ανατραπεί θέλει μεγάλο προϋπολογισμό, ισχυρές και, εγώ λέω, αξιοκρατικές διαβιβαστικές πληρωμές, ώστε να μπορεί η Ευρώπη να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής ισχυρής για το μέλλον. Κύριε Γεωργίου, με εσάς θα κλείσω. Και το θέμα του προϋπολογισμού.
ο προϋπολογισμός κάθε κράτους και κάθε οικονομίας, κάθε οργανισμού, μιλάμε για την Ευρώπη τώρα, αντανακλά πολιτικές προτεραιότητες και οράματα. Ένας προϋπολογισμός συρρυκνωμένος, ένας προϋπολογισμός που δεν θα λαμβάνει υπόψη του κοινωνικούς αποκλεισμούς, ανεργία, νέους, κοινή αγροτική πολιτική, χορηγίες για μια αναπτυξιακή πολιτική. Είναι προϋπολογισμός ο οποίος ουσιαστικά αντανακλά πολιτικές λιτότητας, τέτοιες που οδηγούν τα πράγματα από εκεί που ξεκίνησαν το 2007-2008. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε, δεν είναι η Ευρώπη η οποία θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, θα βουλιάζουμε στα ίδια και θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές φωνές πέρα από την αριστερά και από άλλους, οι οποίοι μιλούν για την ανάγκη να υπάρξει ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός. Mm-hmm. Θα αναμένουμε και αναλόγως θα συμπεριφερθούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε καλά. Και εμείς κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του απερχόμενου Προέδρου της Κομισιόν, του κυρίου Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Καλή συνέχεια. Ξαναδώσαμε στην Ελλάδα την αξιοπρέπεια που της αρμόζει. Πολύ συχνά και πολύ μεγάλο μακρό διάστημα ποδοπατήσαμε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και θέλουμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στην τάξη τους. Να ξαναδώσουμε σε αυτό το λαό όλους τους τίτλους αξιοπρεπίας και ευγενίας που του αξίζει. Λοιπόν, θέλαμε να κινηθούμε υπέρ της Ελλάδος Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάμαι μακρές νύχτες με τις κυβερνήσεις Σαμαρά, Τσίπρα και τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, όταν δεν είχε αναλάβει ακόμα, προσπαθήσαμε να επιλύσουμε τα ελληνικά προβλήματα, το ελληνικό πρόβλημα και πολλές ήταν οι κυβερνήσεις που δεν ήθελαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα της Ελλάδας. Θυμάμαι τα τηλεφωνήματα πάντα πολλών πρωθυπουργών που μου έλεγαν ασχοληθείς εσύ με τα θέματά σου. Είναι θέμα των χωρών να ασχοληθούν με το ελληνικό πρόβλημα. Ενώ εγώ είχα την αφελή αντίληψη ότι θα έπρεπε να σεβαστούμε τις συνθήκες. Και τι ήταν οι συνθήκες? Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποφευθεί από σύνθεση της Ευρωζώνης. Λοιπόν, σωστά κάναμε αυτό που κάναμε. Είχαμε δίκιο. Είχαμε επιτυχίες όσον αφορά τους πρόσφυγες. Είναι καλύτερος ο απολογισμός από ό,τι μπορούσαμε να πιστέψουμε, αλλά μπορούσαν καλύτερα τα πράγματα. Το Συμβούλιο, όπως έκανε το Κοινοβούλιο, είχε συμπορευτεί με τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους νομοθέτες. Πρώτα απ' όλα για τη μετεγκατάσταση τον Μάρτιο του 2015 είχαμε κάνει πρόταση και μια άλλη τον Απρίλιο του 2016 όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Μην λησμονούμε όμως ότι χάρη στην Ευρώπη καταφέραμε να σώσουμε στη Μεσόγειο 760.000 ανθρώπους, που αυτοί είναι λιγότεροι νεκροί χάρη στη δράση που έκανε η Ευρώπη. 76.000 μάλλον. Οι μόνοι επιβιώσαντες, οι μόνοι αυτοί που χειροκροτούν. Είχα πει το Μάρτιο του 2015 αυτά που κάναμε όσον αφορά τους πρόσφυγες. Και όρθιοι με χειροκρότησε στο Κοινοβούλιο. Και γιατί με χειροκροτείτε, είπα. Είσαστε σίγουροι σε δύο χρόνια ότι πάντα θα με χειροκροτείτε? Τα χειροκροτήματα ήταν πιο ισχνά τα επόμενα χρόνια, διότι σε πολλές χώρες η εσωτερική πολιτική επεκράτησε επί της βασικής αλληλεγγύης που θα έπρεπε να εφαρμόζαμε. Είχα και κάποιες απογοητεύσεις στην θητεία μου, απογοητεύσεις διότι δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε τα θέματα της επανένωσης της Κύπρου. Εκεί χάσαμε χρόνο και δεν μπορέσαμε να συνάψουμε μια συμφωνία με την Ελβετία. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε,
οι οποίες ήταν πολύ άριθμες και εντατικές. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Όχι ελλείψη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χάρη ή λόγω ελλείψεως προσπαθειών των κρατών μελών. Αν δεν ολοκληρώσουμε όμως την Τραπεζική Ένωση όπως πρέπει, κάνοντας την Οικονομική Νομισματική Ένωση μια Τραπεζική Ένωση που να εκπροσωπεί την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους κλειδονισμούς. Είτε οι κλειδονισμοί οικονομικοί είναι εσωτερικοί ή προέρχονται έξωθεν. Δεν αποχωρώ θλιμμένος, ούτε βέβαια υπερβολικά ευτυχής, αλλά έχοντας τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι προσπάθησα πολύ. Όπως και οι συναδελφοί μου, τα τελευταία 5 χρόνια περηφανεύομαι να πω ότι αποτέλεσα ένα μικρό κομμάτι ενός μεγάλου συνόλου που είναι η Ευρώπη. Και έδωσα μάχη με όλες μου τις δυνάμεις τον εθνικισμό. Ζήτω η Ευρώπη.